Στέλιος Καζατζίδης. Ο μέγιστος. Τραγουδιστής. Δεν θα ξαναβγεί τέτοια φωνή του. Η δική σου σχέση μαζί του. Κοίταξε, εγώ δεν είχα... Δεν κάναμε παρέα με τον Καζατζίδη και έχει πει και πολύ λίγα τραγούδια μου, δηλαδή... Το λέω επειδή το τραγούδι ήταν τραγούδι που τραγούδισε ο Στέλιος Καζατζίδης. Ναι, έχει πει αυτό το τραγούδι, mm-hmm. ένα άλλο που όταν βλέπετε να κλαίω. Έχει πει προηγουμένως το 63, το... μετά τον μυθικό «Τσι την άπονη ζωή» και mm-hmm. τη φτωχολογιά. Και δύο τραγούδια που έχει γράψει ο Θανάσιος Ικανδριώτης, αλλά δεν θυμάμαι τους τίτλους τους. Ένας καταπληκτικός τραγουδιστής, δηλαδή η φωνή του αφηγεί, δεν χρειάζεται, τα λόγια δεν χρειάζονται στην περίπτωση του Καζατζίδη. Έχει τόσα λόγια η φωνή του, τόση ιστορία, τόσους μύθους, mm-hmm. τόσα ακρογιάλια, τόση αναστολή. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο τέλος, σας κάνω μια ερώτηση υπερβολής. Εσύ που έχεις γράψει όλα αυτά που έχεις γράψει, ζήλεψες ποτέ στίχο, ζήλεψες τραγούδι? Συνεχώς ζηλεύω. Πες με ένα που ζήλεψες, που το θυμάσαι, που σου έμεινε, που τσαντίστηκες. Δεν τσαντίστηκα. Θα ήθελα να το έχω γράψει εγώ. Ένα τραγούδι του Μάνου του Ελευθερίου, ας πούμε, που λέει ότι η Μαρκίζα. Mm-hmm. Είναι έξοχο τραγούδι. Αλλά είναι και άλλα πολλά. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το να γράφουν... Το ρωτάω περισσότερο για να δω το πνεύμα. Το πνεύμα που είναι ανήσυχο, που ψάχνει, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνω μία εκπομπή στην τηλεόραση. Στην κρατική τηλεόραση. Για τους στιχουργούς. Mm-hmm. Ξέρεις τι θα πει αυτό, τι νταϊλίκη χρειάζεται. Διότι αυτή εν δυνάμει, αν εγώ ήμουν μικρό ψυχός, mm-hmm. δεν θα μίλαγα για κανέναν από αυτούς. Όλους αυτούς τους ανεβάζω στο... επάνω στα ουράνια, δηλαδή για τον Ελευθερίου, την Λίνα, την Νικολακοπούλου, τον Τριπολίτη. Αν σου ζητούσα να ξεχωρίσεις 2-3 από τα τραγούδια σου, θα το έκανες. Από ποια? 2-3 από τα τραγούδια σου. Θα το έκανες, θα ξεχώριζες 2-3. Να πεις ότι αυτά είναι μέσα νομίζω στην καρδιά μου. Ναι, νομίζω ότι... Όχι, 2-3 είναι πολλά. Δεν μπορώ. Πάντως, ένα είναι και Σαριανή οπωσδήποτε, γιατί έχει ένα τετράστιχο. Το «Από μεσήμερο έμοιαζε ένα στέκι σαν αμάξι γέρικο στην ανηφοριά». Θα έλεγα το «Άχιε Λιδόνι μου». Θα έλεγα το «Όλες του κόσμου οι Κυριακές». Θα έλεγα το «Κίτρινη πόλη», την «Αριστοτέλους». Τώρα... Τι να πούμε και τι να αφήσουμε...